Σήμερα φιλοξενούμε στη συχνότητα τον κύριο Σταύρο Αλεξανδρή, αναπληρωτή καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής στον τομέα των υδατικών πόρων. Καλημέρα κύριε Αλεξανδρή. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Κύριε Αλεξανδρή, το πρώτο ερώτημα είναι αν αυτή η ενεργειακή κρίση που με έναν τρόπο έχει εμπλακεί με την κλιματική κρίση θεωρείται, και έρχομαι κατευθείαν στον τομέα σας, ότι μπορεί να μετατραπεί και σε κρίση τροφής. Μάλλον επισιτιστική κρίση. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα κάνω μια μικρή εισαγωγή, γιατί όλα αυτά εμπλέκονται μέσα, είναι ένα, πώς να το πω, σύνδρομος σήμερα στην ανθρωπότητα. Είναι ένα έρμεο στις ψευδοκρίσεις που τεχνητά δημιουργούνται. Και αυτές τις κρίσεις φυσικά τις κάνουν οι ειδικοί χειραγωγοί συναισθημάτων. Όλες αυτές οι κρίσεις, οι τεχνητές κρίσεις, προέρχονται ακριβώς από το συναίσθημα που προκαλούν στον κόσμο. Έτσι. Εάν έχουμε μελετήσει πολλές φορές, γιατί όλα θα εντάσσονται παραδείγματος χάρη στην κλιματική αλλαγή που θα μας φέρει τις καταστροφές και θα αλλάξει, θα έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη των καλλιεργειών, να φανταστείτε πάντως ότι οι καλλιέργειες σήμερα είναι πολύ πιο παραγωγές από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Έτσι, παρόλο που ο πληθυσμός έχει αυξηθεί, οι καλλιέργειες είναι πιο εντατικές και αυτό οφείλεται στην τεχνολογία που έχουμε σήμερα, έτσι ώστε να διατηρούμε και να προφυλάσσουμε και τους φυσικούς μας πόρους, ενώ το νερό ειδικότερα, που είναι χρήσιμο για την περίπτωση αυτή. Πάντως, όποιος έχει μελετήσει, θα επισημάνω δύο πραγματάκια ακόμα, όποιος έχει μελετήσει την ιστορία της επιστήμης γνωρίζει ότι οι επιστήμονες πάντα ήταν επιρρεπείς στο ένστικτο της αγέλης να χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο της ανοσίας της αγέλης, έτσι, στην επιστήμη. Οπότε πολλές ψευδείς ιδέες είχαν κάποτε κάποια τεράστια συνένεση. Σήμερα οι επιστήμονες έχουν τη συνένεση, αυτή τη μεγάλη συνένεση του 99%, του 100% όπως ισχυρίζονται μερικοί, έτσι, ειδικοί, οι οποίοι είναι ειδικοί χειραγωγοί, όπως είπαμε, συναισθημάτων, να μας δίνουν, να μας τυφλώνει και να αναγκάζει τους επιστήμονες πολλές φορές, τους δικούς μας επιστήμονες, τους συναδέλφους μας, πάρα πολλούς επιστήμονες, να αποδεχτούν εναλλακτικές λύσεις στην άποψή τους. Δηλαδή, να έχουμε αυτό που λέμε σήμερα την ασθένεια, την επιδημία της εποχής μας, ας πούμε, την πράσινη τύφλωση, έτσι, την πράσινη τύφλωση. Έτσι θα την αποκάλουμε από εδώ και πέρα. Και θέλω να πω ότι ουσιαστικά όλες οι κρίσεις αυτές είναι τεχνητές. Έτσι. Τώρα βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ηλεκτρική ενέργεια, έτσι, γιατί χωρίς ηλεκτρική ενέργεια δεν γίνεται τίποτα. Ασφαλώς, έτσι. Στα πάντα, έτσι. Όπως έχετε αναφέρει πολλές φορές σε εκπομπές σας και από πολλούς καλεσμένους σας, έτσι, έχουμε φτάσει από το Σεπτέμβριο του 2020, δηλαδή πριν από ένα χρόνο σχεδόν, να έχουμε την μεγαβατόρα, παραδείγματος χάρη, 46,5 ευρώ και σήμερα να την έχουμε περίπου στα 135 ευρώ ανά μεγαβατόρα, κάπου εκεί. Τον Αύγουστο είναι 122. Και τον Οκτώβριο ουσιαστικά, από ό,τι ξέρω, την προπερασμένη Τετάρτη είχε φτάσει στα 251 ευρώ η μέγιστη τιμή της, έτσι, μέσα στο χρηματιστήριο. Όλα αυτά λοιπόν αποδίδονται ασφαλώς στην άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, αλλά και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι. Δεν λέω ρήπον, γιατί ουσιαστικά αυτό που εμπορεύονται σήμερα στο χρηματιστήριο είναι το διοξιδίο του άνθρακα. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, θεωρείτε ότι όλο αυτό οδηγεί σε τι? Ασφαλώς οδηγεί σε προβλήματα της λειτουργίας, αλλά και στη φτωχοποίηση των λαών. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ισοζύγιο ενέργειας με ένα οικονομικό ισοζύγιο μιας ανάπτυξης που είναι κύβδηλης.
Ναι, θα σας πει κάποιος, κύριε Αλεξανδρή, και ξέρω ότι ιδίως στο κομμάτι των υδατικών πόρων έχετε συγκεκριμένες απόψεις, αλλά θα σας πει κάποιος, μα δύο λεπτά, δεν βλέπετε την παρέμβαση του ανθρώπου, ιδίως τα τελευταία 100 χρόνια, στη φύση, στο περιβάλλον, τη ρύπανση που προκαλούν δραστηριότητες κερδοφόρες κατά τα άλλα? Δεν τα βλέπετε αυτά? Θεωρείτε δηλαδή ότι στον πλανήτη δεν υπάρχει μόλυνση? Η ρύπανση ασφαλώς υπάρχει. Αλλά χρειάζονται ειδικές κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πλανήτη καθαρό. Δεν το επιτυγχάνουμε. Παράδειγμα του χάρη, θα σας πω το απλό παράδειγμα, έτσι. Οι ρήποι που παράγονται. Έτσι. Γίνεται διαχωρισμός των ρήπων. Παραδείγματος χάρη, βγαίνουμε καθημερινά στις γειτονιές μας, δεν βλέπουμε να έχουμε, ξέρω εγώ, την καλάθια που να πετάμε, μάλλον κάδους που να πετάμε, ξέρω εγώ, τα μπουκάλια, ώστε να γίνεται η ανακύκλωση πολλές φορές, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για μεταβιβάστε το τώρα αυτό στις μεγάλες κερδοφόρες βιομηχανίες πολυεθνικών, τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν, παραδείγματος χάρη, έχει 1,5 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα και προκαλείς ηλεκτρονική ρύπανση πετώντας τις συσκευές αυτές, έτσι, χρειάζεται κάποτε όχι μόνο ανακύκλωση, αλλά ουσιαστικά να αναπαράγεις πάλι από το ίδιο παλιό προϊόν το καινούριο. Είναι ο υπερκαταναλωτισμός που οδηγεί όλες αυτές τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, βιομηχανία, και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, ναι, είναι οι ρήποι που παράγουν, έτσι. Mm-hmm. Μην φανταστείτε, όταν πας να δημιουργήσεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα, αυτά χρειάζονται, όπως παλιά έχουν αναφερθεί στην εκπομπή από συναδέλφους και από ειδικούς, όπως για τις σπάνιες γαίες, πολλές φορές έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις, όπως γίνεται με τον κύριο Κομενόπουλο, παραδείγματος χάρη, mm-hmm, τον έχω ακούσει πολλές φορές. Θέλω να πω ότι τη ρύπανση προκαλείται σε ένα σημείο του πλανήτη, έτσι. Άρα, κατά τη γνώμη σας... Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι, ας πούμε, το λίθιο για να φτιάξεις, ας πούμε, αυτοκίνητα να κινούνται με μπαταρίες, έτσι, με συσσωρευτές, σημαίνει ότι κάπου εξάγει το 95% της παραγωγής των σπάνιων γεών που χρησιμοποιούν όλες οι συσκευές, τα αυτοκίνητα ή οτιδήποτε χρησιμοποιούν συσσωρευτές, παράγονται στην Κίνα. Σήμερα λοιπόν είμαστε... Παρόλο που σας διακόπτω ότι η Κίνα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός ανανεώσιμων πηγών, διότι έχει πολλή ηλεκτροπαραγωγή από υδατοπτώσεις, έτσι. Ναι, από υδατοπτώσεις. Γιατί όταν λέμε υδατοπτώσεις, ΑΠΕ δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτρες. Καλά το λέτε εσείς. Ακριβώς. Κύριε Αλεξανδρή, πού νομίζετε λοιπόν ότι οδεύουμε με αυτή την ενεργειακή κρίση? Και επαναλαμβάνω, η φτώχεια είναι προφανής που προκαλείται. Είναι στη φτωχοποίηση. Και δεν υπάρχει. Η ενεργειακή κρίση δεν έχει σταματημό, έτσι, με αυτό το ρυθμό. Δεν μπορείς να ισοσταθμίσεις το οικονομικό όφελος, την παραγωγή και την ανάπτυξη, όταν χρησιμοποιείς ασφαλώς μια οικονομική πολιτική που βασίζεται σε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, ναι, λέει εδώ η φίλη Βασιλική. Και όλα αυτά που ακούμε, κύριε Αλεξανδρή, η τρύπα του όζοντος, η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, προχθές γινόταν μια συζήτηση με τους πρωτοετής φοιτητές στο μάθημα. Γιατί ρωτήσαν τρύπα του όζοντος. Έχουν μπερδέψει τα παιδιά, όχι από το σχολείο, γιατί η παραποίηση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει γίνει γενικαρισμός, καταλαβαίνετε, έτσι. Κλιματική αλλαγή και Άγιος ο Θεός. Από το νηπιαγωγείο είναι. Από το νηπιαγωγείο λένε στα παιδάκια ότι το αρκουδάκι θα πεθάνει και του δημιουργούν τύψεις. Είναι αυτό που λέμε η χειραγώγηση των συναισθημάτων, έτσι. Παντού γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Από το δημοτικό. Και τα παιδιά φτάνουν να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, ακόμα και να βγαίνουν από το πανεπιστήμιο, χωρίς να έχουν ακούσει για το Ελνίνιο, για φυσικά φαινόμενα που πραγματικά συνταράσσουν τον πλανήτη και είναι φυσικά φαινόμενα, έτσι. Είναι μόνο τα φυσικά φαινόμενα? Εγώ οφείλω να επιμείνω, θα σας πει κάποιος. Θα μπορούσα να σας πω σε αυτό. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
κανένας δεν μπορεί να ποσοτικοποιήσει την ανθρώπινη παρέμβαση. Ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει ασφαλώς κάποια ανθρωπογενή δράση και στον πλανήτη μας, ασφαλώς υπάρχει. Απλώς η ποσοτικοποίηση είναι σχετική. Έτσι, είναι σχετική. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι φυσικά κατά την άποψή μου το 95% οφείλεται, 95-96% οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά αίτια. Έτσι. Ο ήλιος και το νερό που είναι άφθονο στον πλανήτη παίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο μαζί φυσικά με την ακτινοβολία που δέχεται η Γη στον πλανήτη. Εντάξει. Πολλοί λένε ότι αναπτύσσονται τυφώνες. Έτσι και το διοξείδιο του άνθρακα του κάνει. Με τι ισοζύγιο ενέργειας θα μπορούσε να προκληθεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Με ποιο ισοζύγιο δεν μπορώ να καταλάβω. Να φανταστείτε ότι στο ισοζύγιο ενέργειας υπάρχουν 4 όροι που είναι βασικοί. Όπως είναι η καθαρή ακτινοβολία που είναι πάνω από την επιφάνεια, πάνω από τους ωκεανούς. Αυτό ισχύει και για τις... και σε πολύ μικρές κλίμακες και σε μικροκλίμακα ακόμα, έτσι, δουλεύει ακριβώς το ίδιο ισοζύγιο ενέργειας. Είναι αυτό που παράγεται από το έδαφος, να πω, η ενέργεια, η ροή ενέργειας μέσα στο έδαφος, η πυκνότητα ροής που είναι μέσα στο έδαφος, που τη νύχτα, ας πούμε, έρχεται προς το περιβάλλον, το πρωί αποθηκεύεται μέσα στο έδαφος. Και ουσιαστικά οι δύο παράγοντες οι άλλοι είναι η αισθητή θερμότητα, δηλαδή η θερμοκρασία ουσιαστικά, το αποτέλεσμα αυτής της αισθητής θερμότητας που είναι η άνοδος της θερμοκρασίας ή η μείωση της θερμοκρασίας, και το σημαντικότερο, ο τέταρτος όρος, που είναι το νερό, η εξάτμιση του νερού, δηλαδή η λανθάνουσα ενέργεια εξάτμισης που απαιτείται για να εξατμιστεί το νερό. Έτσι. Με αυτό στους ωκεανούς καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια. Παραδείγματος χάρη, όταν λένε ότι θα καταστραφούμε, οι τυφώνες αυξάνουν, ξέρετε πότε θα καταστραφούν? Όταν οι τυφώνες κατά κάποιον τρόπο εξαφανιστούν. Οι τυφώνες είναι ένα φυσικό φαινόμενο που είναι ισοδύναμο ακόμα και με τους σεισμούς. Έτσι. Φυσικό φαινόμενο. Δεν προκαλείται από τον άνθρωπο τυφώνας. Δεν είναι ανθρωπογενής ο τυφώνας. Είναι καθαρά φυσικό φαινόμενο. Εντάξει. Και μάλιστα είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από την εξάτμιση του νερού. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν, καταρχάς για διευκρινίστε το, ρωτούν εδώ πολλοί, τι εννοεί ο κύριος Αλεξανδρής λέγοντας ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μας σε σχέση με την τρύπα του όζοντος και το διοξίδιο του άνθρακα? Ναι, η τρύπα του όζοντος, να σας πω ένα παράδειγμα, παλιότερα είναι, είναι το οριακό στρώμα του όζοντος που καταστρέφεται από τα CF4, τους τετραχλωράνθρακες ουσία, θυμόσαστε το φρέο και λοιπά, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτή η ποσότητα του φρέοντος είναι πολύ ελάχιστη που ουσιαστικά βρίσκεται στο περιβάλλον. Σήμερα, παρόλο ότι έχουμε περιορίσει και έχουν βγει καινούργιες τεχνολογίες ουσιαστικά για την ψύχη, τα ψυγεία, αυτά που χρησιμοποιούμε και στα κλιματιστικά των αυτοκινήτων, έτσι, η τρύπα του όζοντος έχει κλείσει. Η τρύπα του όζοντος ήταν στο νότιο ημισφαίριο περισσότερο, κοντά στην Αυστραλία. Να φανταστείτε το γεγονός ότι τα πρόβατα, επειδή αυτή η ακτινοβολή είναι τρομακτικά επικίνδυνη, όταν καταστραφεί και δεν υπάρχει στρώση του όζοντος, εισέρχεται μεγαλύτερα ποσά η περίοδος ακτινοβολίας, που είναι επικίνδυνη, δηλαδή πολύ μικρό μικροσχήματος. Οπότε είναι και καρκινογόνος, δηλαδή μπορεί να σου προκαλέσει μελάνωμα, έτσι. Ή παραδείγματος χάρη, όπως συνέβαινε η τύφλωση των προβάτων που ήταν στην Αυστραλία, τα πρόβατα, επειδή έχουν στα μάτια τους υαλώδες πρωτεΐνη, γινόταν η μετουσίαση της πρωτεΐνης θολό, όπως ακριβώς γίνεται παραδείγματος χάρη, αν δηλαδή ακτινοβοληθεί με περίοδη ακτινοβολία μία πρωτεΐνη, ουσιαστικά γίνεται όπως το αυγό από οι αλώδες, γίνεται άσπρο. Έτσι. Και δεν υπάρχει. Λοιπόν, έτσι γινόντουσαν, επειδή βόσκαν τα πρόβατα όλη την ημέρα στα λιβάδια, στην Αυστραλία κάτω, υπήρχε τύφλωση. Διότι η τρύπα του όζοντος προκαλούσε αυτό το γεγονός. Έτσι. Θέλω να πω ότι έκλεισε η τρύπα του όζοντος, αλλά ουσιαστικά εκείνα που είναι υπεύθυνα, υποτίθεται, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι, δηλαδή για την υπερθέρμανση του πλανήτη όπως ισχυριζόμαστε, είναι τα αίρια του θερμοκηπίου. Σήμερα
βγαίνουν το πανεπιστήμιο και δεν ξέρουν ποια είναι τα αέρια του θερμοκηπίου. Ξέρουν μόνο το διοξείδιο του άνθρακα. Όποιον να ρωτήσετε, είτε πηγαίνει σχολείο, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, είτε πανεπιστήμιο, δεν θα σας πει ότι το σπουδαιότερο αέριο του θερμοκηπίου είναι το νερό. Δεν θα σας το πει ποτέ. Ο υδρατμός. Έτσι. Να φανταστείτε ότι το 2011 η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Αμερικής εννοώ, έτσι, το 2011, προσπάθησε να κατατάξει τους υδράτμους ως ρήπο λόγω του κεντρικού ρόλου τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως ισχυριζόντουσαν, επειδή οι υδρατμοί είναι το κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα πανεπιστημιακά βιβλία. Έτσι, κατά 95% είναι το σπουδαιότερο αέριο του θερμοκηπίου. Έτσι. Και έρχεται έπειτα το διοξίδιο άρθρο με ποσοστό της ατμόσφαιρας 0,04% σήμερα. Έτσι. Η άνοδος θερμοκρασίας που με ρωτάνε όλοι. Ρωτάνε η άνοδο. Φυσικά, όπως σας είπα, από πλευράς ενεργειακού ισοζυγίου δεν θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η απορρόφηση μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας από το διοξίδιο που βρίσκεται σε αυτή τη μικρή ποσότητα να αυξήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη. Θα σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι και δική μου άποψη, αλλά δεν είναι μόνο δική μου, είναι και πολλών άλλων επιστημόνων που ουσιαστικά και το διερευνούν και το μελετούν. Επειδή το νερό έχει τεράστια θερμοχωρητικότητα, προσέξτε να δείτε, ο ωκεανός δηλαδή, που αποτελεί είναι ένας πλανήτης υγρός, έτσι, αυτό παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Τι σημαίνει? Ότι επειδή έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα, αργεί να εκδηλώσει τη θερμοκρασία. Άρα παρατηρείται μία μνήμη στην άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή, να το πούμε κανονικά, μία υστέρηση. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, σε μία ημέρα του καλοκαιριού. Το πρωί η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται πολύ εύκολα, γιατί έχει πολύ μικρή θερμοχωρητικότητα, οπότε εκδηλώνει άμεσα την αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ το νερό, που μπορεί να απορροφά θερμότητα χωρίς να εκδηλώνει άνοδο της θερμοκρασίας, την εκδηλώνει αργότερα. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά φάσης ανάλογα με τη θερμοχωρητικότητα της ατμόσφαιρας και του νερού. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι πάνε το απόγευμα για μπάνιο επειδή η θάλασσα είναι πιο ζεστή. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το εξηγείται με πολύ απλό τρόπο. Το εξηγώ για να το καταλάβουν και οι ακροατές, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να το καταλάβουν και πολλοί άλλοι. Και λέω το εξής. Αυτή η υστέρηση λοιπόν πραγματικά θερμαίνεται ο πλανήτης. Η δική μου άποψη είναι ότι το υπεύθυνο είναι αυτή η ποσότητα του νερού, του τεράστιου όγκου νερού, έχει υστέρηση τη θερμοκρασία. Δηλαδή η μνήμη του κλίματος ουσιαστικά οφείλεται στον υγρό πλανήτη. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας γίνεται συνεχόμενα και έχει μια διαφορά φάσης. Δηλαδή θα αρχίσει, παραδείγματος χάρη, για λόγους άλλους ασφαλώς, να μειώνεται πάλι η θερμοκρασία του νερού, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ανωδική φάση θέρμανσης του πλανήτη. Πρώτο τελευταίο ερώτημα για να πάμε σε μια κατακλίδα. Και η άλλη συζήτηση, νομίζω ότι και εσείς έχετε γίνει δέκτης τελευταία, και αυτό των πολύ ωραίων 3D, ότι ανεβαίνει και η στάθμη του νερού. Κάποια στιγμή θα εισχωρήσει σε... Προχθές δείχνανε μια αναπαράσταση βίντεο, πάρα πολύ καλή παραγωγή. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη πλημμύριζε Αριστοτέλους, για παράδειγμα. Αυτά σας φαίνονται εξωπραγματικά? Δηλαδή όλοι οι επιστήμονες δεν ξέρουν τι λένε. Όχι φυσικά. Άλλο το να μπερδεύεις την άνοδο της στάθμης καταρχήν. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, έτσι θεωρητικά, η διαφωνία υπάρχει αν είναι ένα χιλιοστό του χρόνου κατά μέσο όρο, γιατί η ανείχνευση της στάθμης της θάλασσας είναι θόρυβος ουσιαστικά στη μέτρηση, έτσι. Έχει αβεβαιότητα, τρομακτική. Ή μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα χιλιοστό και άλλοι να υποστηρίζουν ότι είναι 4 χιλιοστά. Το να ανεβαίνει 30 εκατοστά ή 20 εκατοστά οφείλεται σε φαινόμενα παλήρειας ασφαλώς, έτσι. Τέτοια πράγματα τα βλέπουμε. Πριν από καιρό, αν θυμάμαι, πότε ήταν το χειμώνα, έτσι. Mm-hmm. Υποχώρησε η θάλασσα και πήγε πιο κάτω. Τι σημαίνει? Ότι η στάθμη ελαττώθηκε? Όχι φυσικά. Και κοιτάξτε να δείτε. Περισσότερο είναι το γεωλογικό φαινόμενο που θα μπορούσε να αλλάξει το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας σε σχέση με τη στεριά. Παραδείγματος χάρη,
η Κρήτη τώρα που είσαστε εσείς, έτσι. Mm-hmm. Ανυψώνεται, έχουμε φωτογραφίες και τις δίνουμε στους φοιτητές και έχουμε επισκεφθεί εκεί, που με ένα σεισμό η Κρήτη ανυψώθηκε 2,5 μέτρα. Μάλιστα. Από τη μεριά τη Δυτική. Ταπεινώθηκε στο Αρκαλοχώρι, πρέπει να πω, με τον πρόσφατο ακριβώς σεισμό. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή μπορεί να δεις, παραδείγματος χάρη, τι να σας πω, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να έχεις μια διαφορά από τις πλάκες που δημιουργούν την άνοδο, ειδικά ας πούμε στη Δυτική Ελλάδα. Αν έρχεται παραδείγματος χάρη η Πελοπόννησος λίγο, ορισμένα εκατοστά, που είναι μετρήσιμο αυτό. Αυτό είναι μετρήσιμο, μπορεί να είναι μερικά εκατοστά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πέφτει η στάθμη της θάλασσας. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν γεωλογικές διεργασίες που προκαλούν φυσικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Κύριε Αλεξανδρή, θέλω να κλείσουμε, σήμερα θα τα ξαναπούμε, αλλά θέλω έτσι όπως ξεκινήσαμε να κλείσουμε. Αισθάνεστε ότι όλο αυτό το πλέγμα μπορεί να οδηγήσει και σε επισητιστική κρίση και αυτή θα αντιμετωπιστεί με εργαστηριακά ευρήματα μεταλλαγμένα, πέστε το όπως θέλετε, όπως είναι το κρέας του εργαστηρίου τελικώς? Δεν έχω τέτοιου είδους εντύπωση ότι θα δημιουργηθεί έτσι κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και χώρες που έχουν τρομακτικές εκτάσεις που μπορούν να καλλιεργήσουν με τη σύγχρονη τεχνολογία και να έχουν μεγάλες αποδόσεις. Έτσι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, νομίζω, μπορεί να φτάσουμε και στην επιστημονική φαντασία, γιατί ήδη έχουμε φτάσει τώρα. Συγγνώμη, ποια φαντασία δεν ξέρετε τις οδηγίες για πράσινη εναλλακτική βόσκηση, για παράδειγμα, για να μην παράγονται μεγάλες ποσότητες μεθανίου από τις αγελάδες? Δεν το έχετε ακούσει αυτό? Κάτι. Γνωρίζουν πόσο είναι το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή? Το γνωρίζουν? Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο ή που θα έχουν διοξίδιο του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα, ασφαλώς γνωρίζετε ότι είναι τροφή, έτσι. Τροφή για τα ζώα. Έτσι, για τα φυτά, για οτιδήποτε. Έτσι. Παράγει ουσιαστικά καρπό, μάζα. Αυτή είναι η παραγωγή και ο λόγος του διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, ξέρετε πόσο είναι το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα? Σε κατόγκον, έτσι, σε κατόγκον, σε ποσοστό. Θα βάλετε δεκαδικό 4 μηδενικά 314, που σημαίνει ότι σαν ppm είναι 0,3. Αν είναι 400 ppm το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο είναι 1,6 ppm. 1,6 ppm σημαίνει ότι στο 1 εκατομμύριο, περίπου τώρα το λέμε έτσι, στο 1 εκατομμύριο μόρια της ατμόσφαιρας, τα δύο μόρια μεθανίου βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Αυτό ούτε μπορεί να φέρει, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, αλλά δεν είναι αυτό που θα φέρει την καταστροφή. Φυσικά πρέπει ασφαλώς να προστατευόμαστε από οποιοδήποτε τοξικά αέρια, γιατί το μεθάνιο ουσιαστικά για τον άνθρωπο είναι τοξικό. Το διοξίδιο δεν είναι τοξικό. Ο ρήπος, ρωτάς ας πούμε, ξέρω εγώ, το φοιτητή, για ποιο λόγο είναι ρήπος το διοξίδιο, και δεν ξέρει να σου απαντήσει, γιατί δεν το μάθε ποτέ στη ζωή του. Απλώς ξέρει ότι είναι ρήπος. Το γιατί είναι ρήπος, ότι δηλαδή του προσδίδουμε την έννοια του ρήπου, γιατί προσλαμβάνει θερμότητα και θα αυξηθεί η θερμότητα του πλανήτη. Αλλά αυτό σας το εξήγησα προηγουμένως. Και όταν λοιπόν οι ωκεανοί ζεσταίνονται, για να το καταλάβει και ο κόσμος, τότε επειδή ελαττώνεται η διαλυτότητά του, που έχει τόνους, δισεκατομμύρια τόνους διοξίδιο μέσα στον ωκεανό, στο νερό, έτσι, τότε φεύγει το διοξίδιο από τον ωκεανό και πηγαίνει στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς, η αύξηση της θερμοκρασίας, σας δίνω μια λογική εξήγηση που εκεί τουλάχιστον θέλω να πω γιατί αυξάνει τη θερμοκρασία του πλανήτη. Όταν λοιπόν θερμαίνεται το νερό και είμαστε σε στάδιο που θερμαίνεται και θα μπορεί να θερμαίνεται για πολλά χρόνια ακόμα, να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία του, θα ελευθερώσει περισσότερο διοξίδιο. Είναι γεγονός ή δεν είναι? Είναι. Όταν δηλαδή, για να διώξουμε παραδείγματος χάρη από ένα νερό, να βάλουμε σε ορισμένες συσκευές, σε όργανα που χρησιμοποιούμε, ζεσταίνουμε το νερό για να φύγουν μέσα οι φυσαλίδες, δηλαδή ο αέρας και το διοξίδιο.
Και γι' αυτό κατεβαίνει και το pH του. Έτσι. Όταν ψυχθεί το νερό, έχει την ικανότητα να προσρωθήσει περισσότερο. Αυτό γίνεται δηλαδή, η εναλλαγή ατμόσφαιρας και διοξιδίου είναι συνεχής. Δηλαδή ο κύκλος του άνθρακα μεταξύ της ατμόσφαιρας και της βλάστησης και του ωκεάνου. Σταύρος Αλεξανδρής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.